των φορολογουμένων. Γιατί δεν λέγεται το νοσοκομείο αυτό και νοσοκομείο Παπαδοπούλου, Τρεχαγυρευοπούλου κλπ. Κλπ. Αυτό το νοσοκομείο λοιπόν, ναι. Αυτό το νοσοκομείο λοιπόν το ενεργήσαμε επιτυχώς και πέρασε στο δημόσιο. Και έγινε δημόσιο νοσοκομείο και πολλοί άνθρωποι πήραν νοσηλεία καλή κλπ. Κλπ. Κριθήκαμε επιτυχημένοι. Είχα προσκληθεί, και το θυμάμαι καλά, στα σπίτια του κυρίου Μητσοτάκη, του άϊμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και στην Αραβαντινού και σε ένα άλλο Στυριγίλης, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, μαζί με τους άλλους, τα άλλα, άλλους δημοσιογράφους. Και εκεί γίνονταν και συζήτηση, γιατί είχαμε αναγγείλει κιόλας έρευνες για τον Παπαγεωργίου. Κληθήκαμε, συνεχίσαμε την έρευνα, πετύχαμε και εξ αυτού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1998 μου συνέστησε, προφανώς θεώρησε ότι έκανα επιτυχημένα τη δουλειά αυτή την έρευνα, μου συνέστησε να ασχοληθώ με το Ερίκος Δινάν και το Ερυθρό Σταυρό. Έτσι πήρα τα πρώτα στοιχεία αυτόν τον φάκελο το 1998 και άρχισα μία πορεία η οποία για μένα ήταν Γολγοθάς πραγματικός, διότι δεν έχασα απλώς τις δουλειές μου, έχασα φίλους, συνεργάτες, στενούς, ακόμα και συγγενείς σε αυτή την πορεία που ήταν μοναχική, επώδυνη και χαρακτηριστική της διαφθοράς και της διαπλοκής που βασιλεύει στην Ελλάδα. Τι ήταν συμπυκνωμένο αυτό που λέει ο Μαρτίνης Σκάνδαλο. Θα τα πείτε αυτά. Απλώς η εισαγωγή ήταν, νομίζω, πολύ κατατοπιστική. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αμέσως. Πήραν το δημόσιο χρήμα, παρακολουθώ τις εργασίες της Επιτροπής σας. Νομίζω ότι κάνετε ένα μεγάλο άλμα και θα σας οδηγήσει σε λάθος. Το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν δεν έχει μόνο κάτι λίγα χρήματα του δημοσίου και ιδιαίτερα τα 4,5 εκατομμύρια που ακούω που λέτε ότι είναι του δημοσίου και αυτά, και γι' αυτό έχει λόγο το δημόσιο. Το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν είναι κατασκευασμένο, θεμελιωμένο από την αρχή του μόνο με δημόσιο χρήμα, πάνω σε δημόσιο οικόπεδο τεραστίας έκτασης και τεραστίας αξίας, και ήταν ένα νοσοκομείο που από την πρώτη στιγμή έλεγα, όπως και το Παπαγεωργίου, και γι' αυτό και ο Μητσοτάκης με έστειλε εκεί, πρέπει να ανήκει στο δημόσιο κατά 100% και έπρεπε να ενταχθεί στο ΕΣΥ. Η διαπλοκή όμως η πολιτική, και αναφέρομαι στον Σιμίτη που τότε άρχισαν να με κυνηγούν αγρίως και στα δικαστήρια, όταν έγραψα για τον Σιμίτη, τον τότε Πρωθυπουργό. Η διαπλοκή και οι πολιτικές ηγεσίες εκείνης της εποχής έπιασαν τον Μαρτίνη από χίλιες μεριές ανοιχτό σε κάθε είδους παρανομία. Θεωρώ ότι τον εξεβίασαν, τον τσάκισαν, τον κατέστησαν όμοιρό τους, τέτοιο που να μην μπορεί να κάνει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πουθενά, και να εκτελεί ως όργανο κάθε τι που θα κάνει το Ερίκος Δινάν μία ιδιωτική κλινική, η οποία αντί να ανήκει 100% στον Ερυθρό Σταυρό, κατέληξε να είναι ιδιωτική. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω εισαγωγικά, να σας πω τι είναι ο Ερυθρός Σταυρός και τι το Ερίκος Δινάν. Αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε. Θα είναι ένα βιβλίο. Συγγνώμη, έχει προκύψει και ο χαρακτήρας του Ερυθρού Σταυρού. Τελειώνω αμέσως. Αυτά θα σας δοθεί ευκαιρία να τα πείτε. Τελειώνω, θα σας ρωτήσουν την εισαγωγή μου απλώς. Αυτό το βιβλίο λέει ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι η ιστορία του, είναι άπορη, είναι η προστασία δυνάμων, και κατέληξε να είναι αυτό από το ντοκουμέντο του Κώστα Βαξεβάνη, η λίστα των επωνύμων. Εδώ θα βρείτε να νοσηλεύονται φτωχοί και άποροι. Εδώ θα βρείτε να νοσηλεύονται επώνυμοι, να εργάζονται εκεί επώνυμοι, να εργάζονται συγγενείς του Μητσοτάκη στη συνέχεια, της γεννηματά, όλων των πολιτικών ηγεσιών, να παίρνουν τεράστια ποσά δημοσιογράφοι, γη και κόρες πολιτικών που κυβερνούσαν τη χώρα. Αυτό δεν είναι Ερυθρός Σταυρός. Αυτό είναι ιδιωτική κλινική προσιτή μόνο εις πλουσίους, όπως το έγραψε όχι ο Ντάσκας, το Υπουργείο Οικονομικών το 1999,
για να τους πει «Κλέφτες, φέρτε πίσω την κλινική και κάντε την εσύ». Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ο κύριος Λάπας έχει τον λόγο. Α, ναι, με συγχωρείτε. Ναι, ναι.